Σας καλωσορίζω λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ένα ίδρυμα, για να το πενέψουμε έτσι, που βρίσκεται σε μια φάση ταχείας ανάπτυξης, με έναν ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο για την περιφέρειά μας, στο πλαίσιο της ενεργειακής και της ψηφιακής μετάβασης καθοδόν ολοταχώς προς την απολυμνητοποίηση. Για όσους και για όσες μας επισκέπτονται πρώτη φορά, αυτό που βλέπετε είναι η αρχή ενός μεγαλεπίβολου και εξασφαλισμένου χρηματοδοτικά σχεδίου για να φτιάξουμε εδώ στην περιοχή μας ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών τόσο σε θέματα υποδομών όσο και σε θέματα νοοτροπίας. Και με την ολοκλήρωση των έργων φιλοδοξούμε να παίξουμε αυτόν τον αναπτυξιακό ρόλο που προσδοκά η τοπική κοινωνία και η χώρα. Σας καλωσορίζω επίσης σε ένα πανεπιστήμιο εξωστρεφές που φιλοξενεί το 6ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, με την ιδιαιτερότητα της πρώτης μέρας να είναι αφιερωμένη στην ποδιακή ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία. Το τετραήμερο αυτό γεγονός βοηθά το Ίδρυμα να προχωρήσει, να καινοτομήσει, βοηθά στο brand name που προσπαθούμε να φτιάξουμε, καθώς στόχος μας δεν είναι μόνο η συνδρομή μας στην πράσινη και την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στον πολιτισμό. Θα πω δύο λόγια στα ελληνικά για το συνέδριο, αλλά πρώτα είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τις Βρετανικές αρχές και όλους όσους είναι παρόντες. Έτσι, να μην τους αναφέρω και ξεχάσω κάποιον, το Συμβούλιο Διοίκησης, ιδιαίτερα τον Βρετανό μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανοιχτός και στηρίζει, ας το βάλουμε στο πέρα τις ανθρωπιστικές σπουδές, σε μια εποχή που υπάρχει γενικότερη αφομία των ανθρωπιστικών σπουδών στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και για τη φιλία και για τη στήριξη ό,τι έχουμε κάνει. Από μονάχα ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο του 2013 το συνέδριό μας, είναι το 6ο διεθνές. Φιλοδοξούμε να μακροημερεύσουμε και με τέτοια συμμετοχή από εσάς το θεωρώ δεδομένο. Αν ξεχνάω κάτι από αυτά που είχα, δεν έχει σημασία γιατί ξέρω ότι είστε κουρασμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καλά και όμορφα. Καλησπέρα. Είμαι η αντισυμβατική εμπειρία της ημέρας για όλους σας. Είμαι ο Δημήτρης Λαυρόπουλος και από μόνος μου δεν είμαι τίποτε, απλά εκπροσωπώ μια πολύ όμορφη κολεκτίβα, αυτόν τον συντρόφο μου, από τον Σύλλογο Κοντίνο Ιδιαίτερης. Είμαι ένα προϊόν αλληλεγγύης δηλεμμάτων και εμπιστοσύνης ψυχών. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Να το κάνω λίγο έτσι πιο ποιητικό, θα σας πω ότι ο Σύλλογος Κοντίνο Ιδιαίτερης είναι ένας ερωτικός παρτενέρ της δημιουργικής συλλογιστικής του νέου μεταπτυχιακού. Ένας τζάνκι αργοναύτης, ενός ψυχοτρόπου μπάρου, ενός drug dealer, του Τριαντάφυλλου Κοντόπουλου και ενός πάτρα, Θοδωρή Θεοδουλίδη, ο οποίος είναι ουστάβασης ενός μεγάλου Τασανά, ενός καινούργου Τασανά, εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Δυτικής Μακεδονίας σήμερα προκυρήσει μια μαγιά, πιονιέρη. Ένα full functional μεταπτυχιακό για τη λογοτεχνία, μιας από τις πολλές επιζώσεις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Ένα καινοτόμο υπόδειγμα για τα λοιπά 25 ελληνικά πανεπιστήμια και τις ακόμη 15 ελληνικές είτε ελλαδικές διαλέκτους. Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής ανοίγει σήμερα τις φύλες του με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνοντας χώρο σε έναν λαό που κουβαλά έναν ολόκληρο πολιτισμό και μια μεγάλη ιστορία. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενεί στους ολοκένουργιους χώρους του το 6ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια στήριξη στον πρίτανη του Πανεπιστημίου, κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη, στο πρόσωπο του οποίου χαιρετίζουμε το Συμβούλιο Διοίκησης και τις Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου. Ήταν χρέος μου σήμερα να βρίσκομαι μαζί σας και γι' αυτό, μια και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον ποδιακό ελληνισμό, γιατί για πρώτη φορά γίνεται ένα μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής για την ποντιακή διάλεκτο. Είπα να μιλήσω και εγώ περισσότερο ιστορικά και όχι λογοτεχνικά ή γλωσσολογικά για το θέμα αυτό με τίτλο «Η ποντιακή διάλεκτος δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει». Ο τίτλος της εισήγησής μου ανήκει στο μεγάλο πόντιο διανοούμενο της πρώτης γενιάς, η Ορδάνη Παμουκή, γύρω στο 1960, όταν για πρώτη φορά τέθηκε επιστημονικά θέμα για το μέλλον της ποντιακής διαλέκτου,
πήρε σε αντίθεση με τους περισσότερους ποντιολόγους θετική θέση ότι για πολλές ακόμη δεκαετίες η μητρική του γλώσσα δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει. Ευτύχησα στο ξεκίνημα της επιστημονικής μου πορείας το 1980, φιλοξενούμενος πολλές φορές στο πατρικό του, να καλύπτω πολλά ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά κενά μου. Ήταν υπερβολικά δοτικός στους νέους επιστήμονες, ειδικά για όσους πίστευε ότι θα είναι χρήσιμοι μελλοντικά. Ας είναι η εισήγησή μου μνημόσυνο για τη μεγάλη συμβολή του στο ποντιακό ζήτημα. Γιατί δεν έχει η μητρική μας γλώσσα το κουράγιο να πεθάνει? Γιατί είχε και έχει ακόμη βαθιές ρίζες, οι οποίες ανανεώνονται από τις νέες γενιές που έρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα, τον ιστορικό Πόντο, τη Ρωσία, τη Γεωργία, την Αρμενία και την Ελλάδα. Γιατί παραμένει επίσης ζωντανή στον ευρύτερο οικουμενικό χώρο, Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη. Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερα από 50 ενεργά ποντιακά σωματεία. Κοινός στόχος αυτής της μητρικής ελληνικής διαλέκτου ήταν ο ιστορικός Πόντος. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων του Πόντου, ιδιαίτερα τους τελευταίους τρεις αιώνες, εξαιτίας των άγριων διωγμών και των επικίνδυνων συνθήκων συνδιαβίωσης με τους κατατόπους τοπάρχες και τερεμπέιδες, αποφάσισε να παίρνει τους δρόμους της αναγκαστικής φυγής και σωτηρίας στις ομόθρησκες χώρες του Βόρειου Ευξήνου Πόντου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.